Με ένα τετραήμερο πρόγραμμα εκδηλώσεων άνοιξε τις πύλες του στο κοινό της Αθήνας στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Είναι ένας πόλος θέληξης για τον οποιοδήποτε. Θα προσπαθήσουμε όλοι να σεβαστούμε αυτό το χώρο και να τον αναδείξουμε ακόμα παραπάνω. Το πρόγραμμα με τίτλο «Μεταμόρφωσης» άρχισε την 5η, 23 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή, 26. Η πρώτη μέρα των εκδηλώσεων ήταν αφιερωμένη στα παιδιά, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει πλήθος εκδηλώσεων. Παραδοσιακά παιχνίδια, αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, συναυλίες και αγώνες σκάκι με τον διεθνούς φήμης σκακιστή Γκάρι Κασπάροφ. Πραγματοποιήθηκε επίσης και βραδινός αγώνας δρόμου με αφετηρία το Παναθηναϊκό Στάδιο και τερματισμό στο Κέντρο Πολιτισμού. Μικροί και μεγάλοι από κάθε γειτονιά της Αθήνας πλημμύρισαν το πάρκο για να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να γνωρίσουν το νέο τοπόσημο της πόλης. Πέρασα καλά. Κοπηλασία και τίποτα άλλο. Το Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος έχει προγραμματίσει ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών, αθλητικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων με ελεύθερη είσοδο, όπου περισσότεροι από 400 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες θα συνθέσουν ένα πρωτοποριακό τετραήμερο δημιουργίας και συμμετοχικότητας.